δεν βάρισε αυτά τα παραδοσία. Εκεί τα δέντρα έχουν αποφασίσει τι κάνουν και βάρισαν τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Κόβουμε ό,τι υπάρχει σε αυτό το κεφάλαιο, ξεσκαλώνουμε τα σύρματα, πετάμε κάτι και αν καταφέρουμε να ανεβάσουμε τα καινούργια μαγνήστε που έχουν βαρύσει όλα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σκησίματα. Εδώ πέρα ήταν... Εδώ μέσα είχαμε πολύ μεγάλο φαγητό. Ήταν η καρδιά. Χαρακτηριστικά ένα ψήλο φαγητό. Εδώ το θέμα είναι πιο τώρα. Αυτό το συγκεκριμένο δέντρο θα χρειαστεί να κοπεί από κάτω. Εδώ πέρα ναι, έχει σκίσει. Εδώ πέρα έχει σκίσει. Δηλαδή σκίζει ακόμα. Υπάρχουν και πολλά που έχει σκίσει. Όσο ανεβάζει χυμούς αυτό εδώ πέρα θα σκίσει. Με τη ζέστη τώρα θα κλαμουρώσουν όλα. Αυτά που έχουν κάνει μια σχετική βλάστηση, μόλις ανεβεί την υγρασία, πηγαίνει πάνω. Και αφήνουν παραγωγή αυτά εδώ, τώρα για να τους ανεβάσουν. Όπου σε αυτά που οι θερμοκρασίες ήταν οριακά και γλίτωσε το φυτικό κεφάλαιο, εκεί έχουμε πολύ έλεγχο. Ναι, καλά, ναι. Πάει καλά, άντως τώρα. Ας έρθουμε το κατάστημα. Είναι η εικόνα όλης της περιοχής. Αυτό εδώ πέρα πόσα στρέμματα εκτιμάται εκτιμήνει. Εδώ μέσα η περιοχή είναι γύρω σε 6.000 στρέμματα. Σίγουρα η πληγή, η οριστική για κόψιμο. 6.000. Είναι ακτινιδιώτες οι παραγωγές, είναι η Κατερίνη, η Μελίκη, η Καβάλα και η Άρα. Αυτές είναι οι βασικές περιοχές. Εμείς σαν περιοχή για να καταφέρουμε να πιάσουμε τώρα, το πιάνουμε με κλειστά τα μάτια. Εντάξει, υπάρχει ευελιξία να γίνει αυτό που δεν είπαμε, το είπε ο Φάνης Νίκο. Για τον κανονισμό το αλλάξαμε μετά το 2016. Δουλεύει τούτη η κυβέρνηση, παιδιά, δουλεύει. Μετά το 2016 τον αλλάξαμε τον κανονισμό. Μετά το 16, η παραγωγή του 16 έχουν πληρωθεί πριν τους παραγωγούς του 15, του 14 ή του 13. Ναι. Τώρα τους καθαρίσαμε ότι ήταν από 13, 14, 15. Οι του 16 έχουν πληρωθεί, οι του 17 έχουν πληρωθεί. Και ήταν απλήρωτοι του 15, του 14 ή του 13 πίσω. Μην το φοβόμαστε, αλλά υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο. Έτσι, μπράβο, μην τα ακούμε τώρα. Γιατί κάποιοι κάνουν λαϊκίζουν, ας πούμε. Γιατί έπρεπε να είναι το 30% ολόκληρο το νομικό. Όχι, τώρα και αυτό έχει αλλάξει. Χρήστο, και αυτό έχει αλλάξει. Αυτό είπα ότι αλλάξανε, αυτό είπα. Και φαίνεται ότι είναι στα πρώτα, αυτό μάλλον έχει αποτελεί. Τώρα που θα ανεβούν οι θερμοκρασίες, θα δείξει ότι το δέντρο τελειώνει η τροφοδοσία και αν θα ζήσει να βάσει ο κόσμος αυτά κάτω για ακριβώς, να μπορέσει να κρατήσει το κόμμα. Ναι, 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 να κάνει αντικατάσταση. Αφήσανε εγώ το λόγο, δεν πήγε κάποιος για φαίνεται, φαίνεται αυτό. Λέω, αυτό το θα ανοίγει τώρα από εδώ και πέρα όσο βάζει χυμούς, όσο βάζει χυμούς επάνω θα διαστέλνει. Πάμε στο δρόμο μας. Πάμε, δεν σταματάμε άλλο. Δεν θα προλάβουμε, παιδιά. Δεν θα προλάβουμε. Δεν θα προλάβουμε. Δεν θα βγάλει. Το κατάλαβε. Να κάνουμε. Μα έχει ρε παιδί μου. Και καλό είναι. Δεν είπε κανένας ότι πρέπει να γίνονται. Αλλά ότι γίνεται. Τέσσερα χρόνια είμαστε. Τέσσερα χρόνια. Θα κάνουμε, τουλάχιστον θα αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα. Ό,τι και να γίνει. Θέλει δουλειά φυσικά, αλλά φαίνεται. Μα φυσικά θέλει δουλειά. Και γι' αυτό είμαστε. Τώρα θα αφήσουμε από 15 μέρες. Παντού δεν υπάρχει κανένα που να μην είναι. Όσο μεγαλώνει το νεκταρίνι, τόσο μεγαλώνει το σημάδι. Φερομόνι. Είναι το κομφούζιο. Κομφούζιο. Δέστε το πως εδώ. Δεν υπάρχει ευρωβάκι. Σε κάτω, το οποίο στα κάτω. Παντού, παντού. Στα πάνω. Θα πάθω ζημιά και τα δέντρα. Θα πάθω ζημιά και τα δέντρα, είπα. Θα χρησιμοποιήσω τόσο λέμα εγώ. Που δεν θα έχουμε να βάλουμε τα δάδα ψωμί. Θα πετάξει, θα πετάξει. Τώρα από εδώ και πέρα θέλει καθάρισμα, χέρι. Αλλά έχει εργατικά αυτό. Είναι πως θα πρέπει να έχεις παραγωγή. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα εδώ πέρα. Καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα. Αυτό το ψώνι τώρα θα γίνει λέμα. Με αποτέλεσμα του χρόνου να μην έχει τίποτα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκσταση αυτή τη φορά. Κύριε Υπουργέ, έχουμε και ένα θέμα με τα ξενικά. Είμαστε ξεαγωγμένοι. Βλέπεις τώρα τι γίνεται, ρατήσματα θα να κάνουμε, ο κόσμος να έχει λεφτά και τα κταίω τώρα αν μπορούμε να τα αναβάλουμε γιατί μας το ζητάνε στο ΟΣΔΕ. Στο ΟΣΔΕ το ζητάει πληροφοριακά, ρε. Όχι, αν πούμε σε έλεγχο θα έχουμε θέμα.
και η εικόνα που έχουμε η σημερινή είναι ότι στα συγκεκριμένα σημεία που επισκεφθήκαμε η ζημιά είναι φανερή, τόσο στα νεκταρίνια όσο και στα ακτινίδια στα συγκεκριμένα που επισκεφθήκαμε. Έχουμε αποδείξει ότι στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό προσπαθώντας να αναπληρώσουμε μέρος του χαμένου εισοδήματος. Όταν υπάρχει τέτοια καταστροφή καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αποζημιωθεί στο σύνολο, να αποφέρει το εισόδημα που έχασε ο παραγωγός από την καλλιέργεια. Ωστόσο, με όλα τα εργαλεία που έχουμε, είτε αυτά είναι ο ΕΛΓΑ που είναι το βασικό εργαλείο, είτε είναι τα ΨΕΑ όταν έχουμε απώλεια φυτικού κεφαλαίου, είτε είναι τα de minimis ίσονος σημασίας οικονομικές ενισχύσεις, χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία χωρίς να υπάρχει μικροκομματική εκμετάλλευση όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά με αλληλεγγύη στεκόμαστε δίπλα στους παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα. Έτσι η περιοχή το ξέρει πόσο έχουμε σταθεί στην περιοχή και να είναι σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί και στο μέλλον. Ευχόμαστε, κύριε Υπουργέ, να κάνω μια ερώτηση τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Τα χαλαζοκτημένα, να ζητηθεί τα χαλαζοκτημένα, τα κτήματα που έχουν χαλάσει, να μην μαζευτούν και βγουν στην αγορά και πέσει η τιμή του ροδάκινου. Αυτό το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε, αυτό γίνεται συνέχεια. Δεν το ξέρουμε.